Και στην κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας θα πηγαίνω, γιατί και εκεί έχει άλλου είδους όργανα, άλλη ποιότητα, όποτε μπορώ εδώ, όποτε μπορώ εκεί. Το σίγουρο είναι ότι καλοκαίρια βράδια θα είμαι εδώ, θα είναι το στέκι μου. Ούτως ή άλλως ανέβαινα και καθόμουν στα παγκάκια να δροσιστώ. Εδώ είναι τέλεια. Είναι δίπλα στην καφετέρια, δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ που παίζουν κόσμος, δηλαδή είναι πολύ ωραίο σημείο. Έχει και καλό καιρό σήμερα, βλέπω και τους εργάτες δουλεύουν. Κακά τα ψέματα, πλέον εδώ το γυμναστήριο θα γίνει ένα τέλειο στέκι και μπορείς να γνωρίσεις και ανθρώπους. Εγώ έχω γνωρίσει πάρα πολλά άτομα στην κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας που πηγαίνω για γυμναστική και δεν πηγαίνω συχνά, αλλά βλέπεις και τα ίδια πρόσωπα, δηλαδή γνωρίζεις και άτομα που τους αρέσει η γυμναστική. Τέλειος καιρός, ήλιος! Τα παγκάκια είναι καταπληκτικά, είναι πάρα πολλά για να κάθεται ο κόσμος και να περιμένει τη σειρά του. Δυστυχώς και άλλο πρόβλημα, εδώ αυτοκοπηλατική είναι, τι είναι, ούτε για πλάκα. Δεν φτάνει για γυναίκα, για παιδιά, γενικά για άνθρωπο με τρίο αναστήματος, ούτε για πλάκα. Θέλει πάλι πάρα πολύ ψηλό άτομο. Έλεος ρε παιδιά, δηλαδή κάποια όργανα είναι καλά και κάποια είναι για πολύ ψηλούς ανθρώπους, δηλαδή για μπασκεμπολίστες μόνο ή για πολύ ψηλούς. Για μέσο Έλληνα, η Ελληνίδα δεν είναι, ειλικρινά. Θέλει πολύ μακριά πόδια, πολύ μακριό κορμό, δεν ξέρω τι να πω. Καμία σχέση με αυτά στην κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας. Εκείνα είναι πραγματικά για όλα τα σώματα, αφού μέχρι και μικρά παιδιά εκεί κάναν. Όχι, το ποδήλατο και αυτήν η κοπηλατική δεν μπορεί να κάνει άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει ένας που έχει μέτριο ανάστημα. Δεν το συζητώ για πιο κοντό άνθρωπο. Δεν μπορεί να κάνει, ειλικρινά. Μα τα όργανα γυμναστικής πρέπει, δεν ξέρω, εκτός και αν πρέπει να ρυθμίσουν εδώ, να το φέρουν πιο εδώ. Πρέπει να τα ρυθμίσουν, δηλαδή. Ο ψηλός μπορεί λίγο να ταλαιπωρηθεί και να κάνει γυμναστική, λίγο να πιεστεί. Αυτός που δεν έχει πολύ ύψος όμως δεν μπορεί να φτάσει. Πώς θα φτάσουν, εμένα δεν έφταναν εδώ ούτε τα πόδια μου, ούτε, δεν ξέρω, πρέπει να τα ρυθμίσουν καλά. Να καθίσει κάποιος με μέτριο μέγεθος και να δοκιμάσει. Το ποδήλατο, την κοπηλατική δεν μπορείς να κάνεις γυμναστική, ειλικρινά, κρίμα. Αλλιώς να πάρουν κάποια και κάποια άλλη κοπηλατική. Ποδήλατο και κοπηλατική δεν γίνεται, ειλικρινά. Επίσης, για το στήθος, έχει μόνο αυτή τη γυμναστική, αυτό. Δηλαδή, αν θες λίγο για τους ώμους, την καμπούρα, δεν έχει, ρε παιδί μου. Αυτό μόνο μπροστά το πας με τα χέρια. Δεν έχει από πάνω να το κατεβάσεις κάτω. Δεν ξέρω κιόλας από αυτά τα όργανα. Αλλά δυστυχώς, δεν έχει από να είναι ψηλά και να το τραβήξεις προς τα κάτω, που είναι πολύ καλό, δηλαδή άμα σε πονάει ο αφιένας. Αυτά είναι μόνο για το στήθος και μπράτσα, δηλαδή τελείως αντρικό μηχάνημα. Αχ, πολύ φοβάμαι ότι αυτά τα όργανα είναι πιο πολύ για άντρες και μάλιστα ψηλούς είναι. Εγώ είπα τις παρατηρήσεις μου γιατί τα δοκιμάζω τα όργανα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Άμα έρχομαι εδώ και δεν μπορώ να κάνω βασικά όργανα, θα αναγκάζομαι να πηγαίνω πάλι Αγίου Βαρβάρα. Εδώ είναι για πολύ λίγα. Πιο πολύ για τα πόδια έχει. Για πάνω σε κορμό δεν είμαι ευχαριστημένη, ειλικρινά. Αυτό εδώ είναι τελείως έτσι αντρικό. Εντάξει, κάνεις για χέρια στήθος, αλλά δεν είναι για αφιένα, για πλάτη, δηλαδή πίσω. Από ψηλά προς τα κάτω, εμένα με ενδιαφέρει κίνηση, όχι προς τα μπροστά τα χέρια. Τώρα τι σας λέω, εντάξει, όποιος κάνει γυμναστική θα τα καταλαβαίνει. Άρα να βάλουν και μερικά όργανα ακόμη και να δουν αυτό το θέμα να είναι προσαρμοσμένα για ανθρώπους που έχουν μέτριο ύψος. Ο πιο πολύς κόσμος είναι μετρίο αναστήματος. Αλλιώς είναι σαν να τα κάνουν μόνο για τους αθλητές και για μπασκεμπολίστες. Τελικά για να κρέμεσαι πρέπει να είναι αυτό. Θα μου πείτε, καλά τώρα γκρινιάζει, φτάνει που γίνανε όργανα. Ναι ρε παιδιά, εντάξει να γίνουν όργανα, αλλά να έχει από αυτά τα όργανα που πρέπει, να είναι ωραία όργανα και να είναι και για πολλά μεγέθη. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι αχάριστη, κάποια είναι καλά, αλλά κάποια έχουν κάποια θεματάκια, δηλαδή εντάξει δεν είναι η ποιότητα που είναι στην κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας που εκεί έγιναν δωρεά τα όργανα και μπορεί να είναι προφανώς και πιο ακριβά. Εδώ σας είπα έχει θέμα το ποδήλατο, η κοπηλατική και λείπει για τον πάνω τον κορμό, έτσι για αφιένα, λείπει κάποιο, δηλαδή έχει μόνο αυτό που είναι για στήθος από ό,τι βλέπω.
Εντάξει, δεν είναι για αυτό το βασικό που όταν σε πονάει ο αυχένας, η ώμη, από ψηλά προς τα κάτω, δηλαδή να... Ένα γυμναστή, σίγουρα θα ρώτησαν κάποιο γυμναστή για τα όργανα, εντάξει, όχι μόνο αντρικά, δηλαδή να μπορούν και παιδιά και γυναίκες, τέλος πάντων. Εκτός και αν δεν τα ρύθμισαν ακόμη, γιατί είναι η αρχή. Αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά, μα από την αρχή κάτι το βάλουν έτσι, το αφήνουν στην ησυχία του, δεν ασχολούνται και μετά, δηλαδή τζάμπα, εντάξει, το θέμα είναι να γίνουν λειτουργικά. Μπορεί να είναι καλά όργανα, αλλά να γίνουν και λειτουργικά, να μπορεί ο κόσμος να τα χρησιμοποιήσει.